Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Δερμετζόπουλο. Κύριε Δερμετζόπουλε, τι δεν πήγε καλά σε αυτή τη διαχείριση της πυρκαγιάς? Λέμε εδώ και αρκετό καιρό, αρκετά χρόνια, ότι το βάρος πρέπει να δοθεί στην πρόληψη, ότι πρέπει να γίνουν αντιπυρικές ζώνες. Είδαμε σημαντικές επιτυχίες της πολιτικής προστασίας, να το πούμε και αυτό, την πρώτη περίοδο του καλοκαιριού. Λέγαμε ότι τα drones έχουν συμβάλει πάρα πολύ στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, γιατί βλέπουμε τις πυρκαγιές. Και πολλές αυτό είναι αλήθεια. Σε πολλές περιπτώσεις τα drones έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά. Βλέπεις από την αρχή την ανάρτηση της φωτιάς. Ναι, ναι, ναι. Και επεμβαίνουν τάχιστα οι πυροσβεστικές δυνάμεις, είτε με αέρια μέσα είτε με τις επίγειες δυνάμεις. Άρα εδώ τι δεν πήγε καλά? Πώς ξέφυγε η φωτιά και έφτασε μέσα στον αστικό ιστό και φτάσαμε να κοινώνουμε τα βρυλίσκια και το χαλάνδρι? Προφανώς ήταν μια έκτακτη συνθήκη. Χαίρομαι πάρα πολύ που ξεκινάτε με το γεγονός ότι ναι, φέτος είχαμε και καλά αποτελέσματα για όλους αυτούς τους λόγους τους οποίους προαναφέρατε. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω πως υπήρχαν 3.500 ενάρξεις αγροτοδασικών πυρκαγιών σε σχέση με πέρσι, δηλαδή οι διπλάσιες. Αυτό το οποίο παρατηρούμε, γιατί προφανώς θα αναφέρουμε το τι έχει συμβεί στο επίπεδο της πρόληψης, στο επίπεδο της επιχειρησιακής ικανότητας, αλλά και το μετά, την ουσιαστικά τη διαχείριση της κρίσης από εδώ και πέρα σχετικά με τη στεγαστική συνδρομή, όλα αυτά τα οποία έχει θεσμοθετήσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτό το οποίο βέβαια όμως παρατηρούμε είναι πως για άλλη μια χρονιά υπάρχει μια πολιτική αντιπαράθεση που βασίζεται σε απλοϊκές διαπιστώσεις, χωρίς όρια, χωρίς να είναι επικοδομητική, βασισμένη σε ένα μηδενισμό. Αυτό όμως που ενδιαφέρει τους πολίτες είναι να πούμε τι έχει συμβεί πολύ γρήγορα από το 2019. Αυτό που σας ρώτησα όμως, κύριε Δερμετζόπουλε, κατά τη δική σας άποψη, ποιες ήταν οι αστοχίες, όχι σε επιχειρησιακό επίπεδο φυσικά, δεν σας ζητώ αυτό, διότι δεν μπορείτε και να το απαντήσετε, αλλά κάτι προφανώς δεν πήγε καλά σε αυτή την ιστορία και έφτασε η φωτιά στα όρια του αστικού ιστού. Μάλλον μπήκε μέσα στο αστικό ιστό. Όλα αυτά θα βγουν μέσα από τα συμπεράσματα και από τα πορίσματα της πυροσβεστικής. Στο επίπεδο της πρόληψης, αυτό το οποίο εγώ καλούμε να σας απαντήσω, αυτό το οποίο είπατε ότι ήμασταν και πιο ενισχυμένοι φέτος. Προφανώς θα υπήρξαν και αστοχίες, αυτά θα αναλυθούν και θα αναλύονται και κάθε φορά που συμβαίνει δυστυχώς σε ένα τέτοιο περιστατικό, έτσι ώστε να βελτιωνόμαστε και να γινόμαστε καλύτεροι. Σας το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος πέρσι στη δικιά μου περιφέρεια, στον νομό Εύρου, επί 16 μέρες, έχω τη μαρτυρία, έχω την εμπειρία να είμαι συντονιστικά, να βλέπω πραγματικά το τι συμβαίνει μέσα από τους ανθρώπους που εργάζονται στις δασικές υπηρεσίες, τους πυροσβέστες, τη συμβολή του στρατού, της αστυνομίας, στο επίπεδο της πρόληψης, στο επίπεδο του μετά, στο επίπεδο του να περιμένουμε πλέον και καταστάσεις όπως με αντιπλημμυρικά αντιδιαβρωτικά έργα να πρέπει να προλαμβάνουμε τέτοιες καταστάσεις. Κάθε φορά πρέπει να καταθέτουμε στις μαρτυρίες μας, να βλέπουμε τι πήγε στραβά, καθώς προφανώς κανέναν δεν ικανοποιεί μια εικόνα όταν φτάνει η φωτιά εκεί πέρα που φτάνει. Αυτά πρέπει να αναλύσουμε. Αλλά δεν μπορώ παρά να μην σχολιάσω αυτό το οποίο παρατηρώ, κύριε, τις τελευταίες ημέρες. Όλη αυτή την εύκολη διαπίστωση, σε εύκολες λύσεις, κάποια επικοινωνιακά σοου βασισμένα σε συνθήματα που στόχο έχει να μηδενίζει όχι την κυβέρνηση, αλλά όλους αυτούς τους ανθρώπους που σας προανέφερα, που καταβάλουν μια πάρα πολύ σημαντική για προσπάθεια. Για το ΣΥΡΙΖΑ μιλάτε. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ για το σύνολο της αντιπολίτευσης. Το σύνολο της αντιπολίτευσης, το οποίο πολύ εύκολα μπορεί να κάνει διαπιστώσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ αμφισβητεί τον αριθμό των αέριων μέσων που δρούσαν εκείνη τη στιγμή. Ακούσαμε τον κύριο Κασελάκη να θέτει επισήμως αυτό το ερώτημα. Πόσα άρα δυστυχώς αμφισβητεί και τις ανακοινώσεις που δύο φορές έβγαλε πυροσβεστική. Αυτό το οποίο όμως ενδιαφέρει τους πολίτες, γιατί το να κάνουμε μια απλή πολιτική αντιπαράθεση επάνω σε μια τέτοια κατάσταση, νομίζω ότι είναι αποκρουστικό και για τον κόσμο. Το έχω δει, η διήσό μας. Αυτό το οποίο ενδιαφέρει τους πολίτες είναι να ξέρει ότι και περισσότερα λεφτά επενδύουμε πλέον στην πολιτική προστασία. Και περισσότερους πυροσβέστες με το παρελθόν έχουμε, και περισσότερα αέρια μέσα, ακόμα και αν δεν τα βλέπει ο κύριος Κασελάκης, έχουμε. Και προγραμματισμό 2,1 δις, εκ των οποίων τα 50% των χρημάτων ενός τεράστιου προγράμματος, το ΕΓΙΣ, πλέον είναι σε φάση υπογραφής ή τελικών υπογραφών. Και βελτιωνόμαστε κάθε χρόνο και προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι. Αυτό το οποίο κλείνοντας θέλω να σας πω είναι ότι προφανώς κανείς δεν είναι ικανοποιημένος με το τι συμβαίνει. Αλλά έχουμε ξεκινήσει μια υπερπροσπάθεια το 2019, έχουμε ξετυλίξει ένα κουβάρι και εκεί πέρα, ναι, θέλουμε χρήσιμες συμβουλές, χρήσιμα στοιχεία, ο καθένας να συμβάλλει με τις γνώσεις, με τις απόψεις, έτσι ώστε να γίνουμε καλύτεροι. Να κάνουμε διαπιστώσεις είναι το πιο εύκολο. Είμαστε 5 χρόνια μετά το 2019, βέβαια, κύριε Δερμετζόπουλε, και θέλω να περάσω στον κύριο Σκορίνη. Ακούσαμε και τον κύριο Δερμετζόπουλο. Η κυβέρνηση σας κατηγορεί για εύκολα λόγια, για κινήσεις εντυπωσιασμού.
πάνω στα αποκαίδια. Ανησυχώ περισσότερο όταν ακούω τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον Γιώργο Μητσοτάκη, να λέει ότι κάθε χρόνο γινόμαστε και καλύτεροι. Πώς γινόμαστε και καλύτεροι, όταν ο μέσος όρος των καημένων εκτάσεων στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια ήταν περίπου 500.000 στρέμματα, τώρα φτάσαμε στο 1,5 εκατομμύριο τα τελευταία χρόνια. Έχουμε δαντιά, έχουμε εύβοια, έχουμε βαρυπόπη, έχουμε αυτά που συνέβησαν τώρα. Ο μισός πράσινος τόσο της Αττικής έχει εξαφανιστεί. Έχουμε πλημμύρες, να μην τα ξεχνάμε όλα. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι αν νιώθουν ικανοποιημένοι, γίνονται επικίνδυνοι. Διότι σημαίνει ότι δεν χρειάζεται και πάρα πολλά μέτρα να πάρω. Καλά τα πάμε. Μα πώς τα πάμε καλά, όταν η ίδια αυτή η κυβέρνηση έστειλε τη χώρα πέρυσι στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, μιλάνε για εκατομμύρια. Δεν μπορούμε να πάρουμε κάτι. Θα πάμε πρόστιμα εκατομμυρίων, διότι είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη, όπου ενώ είχε υποχρέωση τέλος του 2021 να υποβάλει το χάρτη πλημμυρικών κινδύνων, δεν τον υπέβαλε. Είμαστε η μοναδική χώρα. Τι σημαίνει αυτό, η ανικανότητα. Η αδιαφορία. Θα γλίτωνε η Θεσσαλία, ξέρετε, όλα αυτά έχουν και άλλα πράγματα τα οποία θα ακολουθήσουν εκτός από την καμένη περιουσία, τη ζωή των ανθρώπων που έχασαν ό,τι έχασαν και τα δάση μας. Θα έχουμε και μια πυροδότηση της ακρίβειας στα ζητήματα των αγροτροφικής αλυσίδας. Από τη Θεσσαλία τα ζούμε ήδη. Ο Μαραθώνας που ήταν ένας χώρος ο οποίος τροφοδοτούσε την Αθήνα με οπωροκυρευτικά κτλ. Εξαφανίζεται και βέβαια ποτέ το κόστος το οποίο έρχεται μετά το κράτος να καλύψει τις ζημιές, ποτέ βέβαια δεν καλύπτει τις ζημιές, διότι δεν είναι μόνο τα υλικά που δεν είναι υλική περιουσία των ανθρώπων η οποία δεν επανέρχεται ποτέ σχεδόν. Μπορεί να χάνουν τα σπίτια τους. Κυρίως χάνονται και πολλά άλλα πράγματα. Κοιμήλια ζωής. Δεν είναι μόνο, είναι και η ψυχολογική πλευρά των πραγμάτων. Ο ένας άνθρωπος χάνει πράγματα. Οικογενειακά κοιμήλια, το ένα το άλλο. Δεν είναι μόνο ας πούμε, το υλικό μόνο του. Άρα τι έχουμε εδώ. Έχουμε ένα κράτος το οποίο στην ουσία, επιτρέψτε μου, μπορεί να ακούγεται παλαιομοντίτικο, αλλά αυτό κρύβει την ουσία της πραγματικότητας. Πώς αντιμετωπίζει αυτά τα φαινόμενα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μισεί στην ουσία ό,τι έχει σχέση με το δημόσιο κοινωνικό αγαθό, με το κράτος. Ενώ το χρησιμοποιεί το κράτος για να δημιουργεί καρτέλ, να έχουμε την ακρίβεια που έχουμε και να δυναστεύεται το ελληνικό νοικοκυριό, την ίδια στιγμή απεχθάνεται ό,τι έχει σχέση με τις δημόσιες δομές. Δηλαδή, και οι πυροσβεστικοί δεν θα πρέπει να έχουμε παραπάνω πυροσβέστες. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε για τους 5 μήνες παραπάνω, αλλά μπορούμε να ξοδεύουμε λεφτά και να δισαυρίζουν κάποιοι. Γιατί δεν είναι, όλα, δεν είναι αυτόνομα τα πράγματα. Εκεί, καθένα είναι εξάρτητο. Κύριε Σκορίνη, βλέπουμε μια αντιπαράθεση όμως του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή με το πυροσβεστικό σώμα. Όχι δηλαδή, με το πυροσβεστικό σώμα. Ναι, αλλά το πυροσβεστικό σώμα σας απαντάει. Δηλαδή η πυροσβεστική έχει βγάλει 2 ανακοινώσεις με πίνακες και λέει να ορίστε τόσα σώματα πετούσαν κτλ. Θέλω να πω. Γιατί τα βάζετε με τους υπηρεσιακούς, με το πυροσβεστικό σώμα. Όχι, ίσα. Εμείς δηλώσαμε από την αρχή την αμέριστη συμπαράστασή μας στο σώμα των εργαζομένων στην πυροσβεστική, στους ελθελοντές, στους δήμους κτλ. Που κάνανε ό,τι μπορούσαν να προορίσουν τη ζημιά. Εμφανίστηκε ότι μάλλον κάτι δεν πήγαινε καλά και όσον αφορά τα μέσα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν. Εάν τελικά αποδεικνύεται ότι δεν είναι έτσι, σημαίνει κάτι άλλο όμως μετά από εκεί πέρα. Δηλαδή, γιατί δεν μπορέσαμε, ας πούμε, όταν εντοπίστηκε ότι ήταν απευθείας πότε έγινε το ξεκίνημα της πυρκαγιάς και δεν μπόρεσε αυτό το πράγμα να συγκρατηθεί και πήρε μια έκθεση 40 χιλιόμετρων, τα οποία κάτι πρέπει να συμβαίνει, κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορεί να λες ότι εντάξει, οι καιρικές συνθήκες ήταν. Αλλά όταν την προλαβαίνει τη φωτιά, τη βλέπει, βλέπει την αιστεία, είσαι από πάνω σου και μάλιστα ένα πυροσβεστικό, ρίχνει το πρώτο νερό, ειδοποιούνται οι άνθρωποι της πυροσβεστικής. Και αυτό το πράγμα ξεφεύγει σε τέτοια έκταση, δεν νομίζω ότι μπορεί να λέει κανείς. Άρα υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Προφανώς υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Κύριε Μαρκογιαννάκη, εσείς τι λέτε, υπάρχουν πολιτικές ευθύνες σε αυτήν την ιστορία. Και όταν. Συγγνώμη για να ολοκληρώσω, γιατί εντάξει, δεν μου αρέσει ο λαϊκισμός. Να. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Όταν βλέπεις, όταν ναι, βλέπετε έναν. Λεπτό, κύριε τον αντίστοιχο. Και βάλτε μια τελεία μας. Τελειώνω. Υπουργό που είναι για τις υποδομές και λέει δεν κατάλαβα τίποτα ή την έκταση και παραμένω στο να διασκεδάζω. Εντάξει, είναι πρόκληση. Τι να κάνουμε. Ποιο υπουργό το είπε αυτό. Ο κύριος Οικονόμου δεν ήταν. Στην Ρόδο δεν ήταν. Ένα μπαρ περνούσε τις ώρες του και είπε: δεν είχα καταλάβει πόσο είναι η έκταση του προβλήματος και γι' αυτό δεν πήγα επί τόπου να φύγω από τη Ρόδο να πάω από εκεί που διασκέδαζα να αντιμετωπίσω. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν πήγε να αντιμετωπίσει πρόσωπο με πρόσωπο, έστω να δείξει τη συμπαράστασή του σαν άνθρωπος απέναντι σε αυτά που χάθηκαν, σε αυτούς που χάθηκαν κτλ. Για να ακούσουμε και την κυρία Μαρκογιαννάκη. Ναι, είδαμε για μια ακόμη φορά την ιστορία να επαναλαμβάνεται με τον πιο άσχημο τρόπο. Είχαμε τις πυρκαγιές και στη Ρόδο και στην Εύβοια και στη Δαδιά και φέτος
μια πυρκαγιά στην Αττική, η οποία διένυσε 40 χιλιόμετρα και τελικά έφτασε να σβήσει μέσα στον αστικό οστό της πόλης. Γι' αυτό η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχουν ευθύνες και πρέπει να απολογηθούν. Και γι' αυτό και ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ζήτησε να γίνει άμεσα συζήτηση στη Βουλή για να δώσουν τις εξηγήσεις οι οποίες είναι απαραίτητες αυτή τη στιγμή, για να δούμε τι έφτεξε ακριβώς και είχαμε μια τέτοιου είδους πυρκαγιά μέσα στην Αττική. Ξέρετε, το γεγονός ότι η κλιματική κρίση είναι εδώ δεν σημαίνει ότι μπορεί να είναι άλοθη για οποιασδήποτε αστοχίες της κυβέρνησης και για την αδυναμία της να προστατέψει και το περιβάλλον και τους ανθρώπους αλλά και τις περιουσίες τους. Γι' αυτό πρέπει να λάβουμε άμεσα μέτρα, να ενισχυθεί η πρόληψη. Το λέμε και το έχουμε επαναλάβει πάρα πολλές φορές και αυτό δεν είναι πεδίο άγονης αντιπολίτευσης. Έχουν γίνει συγκεκριμένες προτάσεις σε όλο αυτό το διάστημα για τις οποίες δεν έχει απαντήσει η κυβέρνηση. Για παράδειγμα, μπορείτε να μας πείτε κάτι χαρακτηριστικό, ας πούμε. Ρόλου, βέβαια. Ναι. Και στο θέμα της ενίσχυσης του ρόλου της δασικής υπηρεσίας σε όλο το κύκλο διαχείρισης μιας φυσικής καταστροφής που αφορά τις πυρκαγιές και στον τρόπο που αξιοποιούνται οι εποχικοί πυροσβέστες. Εμείς έχουμε μιλήσει για την αξιοποίησή τους και το χειμώνα σε επίπεδο προληπτικών δράσεων. Είχαμε και εκπρόσωπο λίγο νωρίτερα, κυρία Μαρκογιαννάκη, των εποχικών πυροσβεστών. Ναι, δεν μπόρεσα να σας ακούσω. Έλεγε αυτό ακριβώς, ότι για 6 μήνες εργάζονται, πέφτουν στη μάχη της κατάσβεσης και τους υπόλοιπους 6 μήνες βρίσκονται στο Ταμείο Ανεργίας και έχουν μάλιστα και ένα πρόβλημα με το όριο ηλικίας για το πώς θα μπορέσουν να γίνουν μόνιμοι. Εμείς εδώ και καιρό έχουμε κάνει αυτή την πρόταση, όπως και το γεγονός ότι πρέπει να ρυθμιστούν οι σχέσεις εργασίας των πυροσβεστών, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν 3 και 4 ταχύτητες εργαζομένων στην πυροσβεστική και όλα αυτά πρέπει να ρυθμιστούν. Πρέπει να αξιοποιήσουμε στην πράξη και όχι στα λόγια την τεχνολογία. Υπάρχουν συστήματα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν και για τον έγκαιρο εντοπισμό αλλά και για την πρόληψη, να δημιουργηθούν ενιαία συστήματα γεωπληροφορικά που θα περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, να χρησιμοποιηθούν εργαλεία τα οποία μπορούν να προβλέψουν την πιθανή επέκταση, εξάπλωση της πυρκαγιάς αλλά και πιθανές βλάβες σε κτίρια, σε υποδομές. Είδαμε δυστυχώς το προηγούμενο διάστημα και πέρυσι να εκενώνεται το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, αλλά και φέτος να εκενώνονται 2 νοσοκομεία και ταυτόχρονα να είναι σε κίνδυνο οι εγκαταστάσεις του αστεροσκοπείου Αθηνών. Ένα αστεροσκοπείο που, ξέρετε, η κυβέρνηση είχε ως μόνη προτεραιότητα στο προηγούμενο νομοσχέδιο πολιτικής προστασίας να το εντάξει μέσα στην υπηρεσία πολιτικής προστασίας. Πρέπει λοιπόν, μέσα στο Υπουργείο, πρέπει να αντιληφθούμε ότι πρέπει να σεβόμαστε την επιστήμη και δεν ξέρω αν ήταν σοφή τελικά. Εμείς το είχαμε επισημάνει και τότε η ένταξη του αστεροσκοπείου, το οποίο πρέπει να είναι ένα ανεξάρτητο Ινστιτούτο για να μπορεί να διεξάγει έρευνα και να την αξιοποιεί στη συνέχεια ο κρατικός μηχανισμός. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε πολλά επίπεδα είμαστε ανεπαρκείς σαν πολιτεία και σε αυτό πρέπει να απολογηθεί η κυβέρνηση, γιατί ξέρετε είναι 5 χρόνια αυτή τη στιγμή στα οποία έχει την αρμοδιότητα, έχει την ευθύνη και έχουν συμβεί μεγαλύτερες καταστροφές, να μην ξεχνάμε και τις πλημμύρες, αλλά να μην ξεχνάμε και το γεγονός ότι και σε όσες καταστροφές έχουν συμβεί, ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί οι αποζημιώσεις και οι αποκαταστάσεις. Σωστά, ακόμη έχετε δίκιο σε αυτό. Τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα για τις αποζημιώσεις. Έχουν προχωρήσει ελάχιστες άδειες αποκατάστασης και γι' αυτό πρέπει να ενισχυθεί και αυτή η υπηρεσία. Ωραία. Η ΔΑΕ, κυρία Μαρκογιαννάκη, βάλτε μια ανωτελεία να περάσουμε. Στον κύριο Δερμετζόγλου, θα απαντήστε, κύριε Δερμετζόγλου, και θέλω να μου απαντήσετε και στο εξής ερώτημα. Απαντήστε σε όλα αυτά που υπόθηκαν, αλλά θέλω να μου πείτε και 2 λόγια για τα μέτρα στήριξης τα οποία ανακοινώθηκαν και τα οποία περιμένουμε να υλοποιηθούν τις αμέσως επόμενες ημέρες. Είχαμε εδώ πέρα και καλεσμένους. Ας πούμε, για παράδειγμα, για το επίδομα ενοικίου, το οποίο θα είναι από 300 έως 500 ευρώ. Είναι ένα ποσό το οποίο σχηματοποιήθηκε μετά τις φωτιές της Εύβοιας, δηλαδή είναι ένα στάνταρ ποσό σε ένα στάνταρ σκελετό μέτρων, το οποίο σχηματοποιήθηκε μετά τις φωτιές της Εύβοιας και έκτοτε κουμπώνει σε κάθε καταστροφή και εφαρμόζεται ανάλογα. Τώρα όμως είμαστε σε μια τελείως διαφορετική συνθήκη οικονομικά εκεί έξω με τον πληθωρισμό και τα νίκια να έχουν ανέβει πολύ δραματικά. Τα είδαμε. Είδαμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις για να υπάρξει διαθεσιμότητα σε σπίτι, σε αυτές τις περιοχές τώρα, Πεντέλη, Χαλάνδρη, Βρυλίσια,
Πρέπει να το ενίκιο ξεπερνάει τα 1.000 ευρώ το μήνα. Άρα, για να υπάρξει διαθεσιμότητα, δηλαδή για να βρουν, να καταφέρουν οι άνθρωποι αυτοί που επλήγησαν, που έχασαν τις περιουσίες τους, να βρουν σπίτι. Και μάλιστα να βρουν, προφανώς θα ψάξουν να βρουν ένα σπίτι σε αυτές τις περιοχές, ειδικά αν είναι οικογένειες και παιδιά, γιατί ξεκινούν έτσι κι αλλιώς τα σχολεία σε λίγο και προσπαθούν να προγραμματίσουν όσο μπορούν τη ζωή. Άρα το ερώτημα είναι, μήπως χρειάζεται μια αναπροσαρμογή των ποσών αυτών. Είναι πολύ μικρό το ποσό. Αρχικά να υποστηρίξουμε, να πούμε για το κομμάτι της κρατικής αραγής, που σίγουρα ναι, σε κάποιες περιπτώσεις θα πρέπει να επανεξεταστεί το συγκεκριμένο ποσό, το οποίο ναι, συμφωνώ. Δεν αφορά μόνο την Πεντέλη, και εμείς είμαστε στο πλαίσιο της κρατικής αραγής στο Δήμο Αλεξανδρούπολης και στο Δήμο Σοκλείου. Αφορά στεγαστική συνδρομή, επιδότηση ενοικίου που λέτε και εσείς, στήριξη σε πληγείς περιοχές, απαλλαγή από ένφια, ρύθμιση αναστολή ασφαλιστικών εισφορών. Όλα αυτά τα μέτρα, να υπενθυμίσω βέβαια και στους καλούς συνομιλητές, το τι ίσχυε στο παρελθόν. Μιλούσαμε στο παρελθόν για αποζημιώσεις που ύστερα από 3, 4, 5 χρόνια περίμενε ένας πυρόπληκτος, ένας πλημμυροπαθής, μια επιχείρηση η οποία είχε μπει μέσα, περίμενε τα συγκεκριμένα χρήματα. Υπήρχε πολλές περιπτώσεις που δεν τα πήρανε ποτέ, με αποτέλεσμα, ακόμα και αν ποτέ τα λάμβαναν, η επιχείρηση να μην λειτουργούσε. Πλέον όμως βλέπουμε ότι πιο άμεσα, πιο στοχευμένα, η κυβέρνηση μέσω της κρατικής αρρωγής έχει ξεκλειδώσει χρηματοδοτικά εργαλεία, παρέχει στήριξη. Τώρα, σε επίπεδο ότι αν κάποια ποσά πλέον δεν ανταποκρίνονται στη συγκεκριμένη πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί λόγω της πληθωριστικής κρίσης, ναι, θα συμφωνήσω μαζί σας. Τώρα, όσο το κομμάτι αυτό της κρατικής αρρωγής, γιατί είναι κάτι το οποίο αφορά και την περιοχή μου, γιατί και εμείς ήδη έχουμε λάβει για κάποιους ανθρώπους στον πρωτογενή τομέα την πρώτη δόση, αναμένουμε τη δεύτερη δόση. Και όπως επίσης έχουν ήδη δοθεί αρκετά χρήματα και σε επιχειρήσεις, αλλά και προγράμματα στήριξης. Να απαντήσω βέβαια όμως σε αυτά τα οποία έχουν υποθεί από τους συνομιλητές. Αυτό το οποίο σας είπα εξ αρχής, δεν άκουσα κάποια πρόταση. Παραδείγματος χάρη από τον κύριο Σπορίνη, τι είπε? Να πάρουμε περισσότερους πυροσβέστες. Νομίζω ότι ακούσατε αρκετές προτάσεις. Η κυρία Μαρκογιαννάκη είπε να... Ένα θεωρητικό να ενισχυθεί η πρόληψη και να βάλουμε τεχνητά μέσα. Ναι, δεν γνωρίζετε ότι ήδη υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη. Ο κ. Κυρανάκη έχει κάνει μια παρουσίαση. Έχουν υπάρξει και οι drones, τα οποία ανεκνεύουν. Το είπατε και εσείς οι παρουσιαστές, με το που άνοιξε η σύνδεσή μας. Ότι ναι, έχουμε συγκεκριμένες πυρκαγιές, οι οποίες τις έχουμε προλάβει μέσω της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης και με τον drones. Ωστόσο, στην πρόληψη υπάσχουμε ακόμα, κύριε Δερμετζόπουλε. Είχαμε νωρίτερα, κύριε Δερμετζόπουλε, καλεσμένο εκπρόσωπο των εποχικών πυροσβεστών. Έλεγε ότι είναι πολύ μεγάλα τα κενά, ακόμη σε επίπεδο αριθμών. 3.500 τα κενά. Δεν θα ωρεοποιήσω καμία κατάσταση. Απλά θα σας μεταφέρω μια κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Προφανώς υπάρχουν και κενά, και εγώ με αυτούς τους ανθρώπους συνομιλώ και είμαι στην ίδια και στην ίδια κοινωνία ζω. Αλλά πρέπει να αναφέρω το γεγονός ότι πλέον έχουμε περισσότερες πυροσβέστες από ποτέ. Πλέον έχουμε με αυτή την υπηρεσία με τους νέους μέσους δασοκομάντος, 700 νέους δασοκομάντος και, σε 16 μονάδες από 6 που ήταν πριν. Μία έγινε και στην Αλεξανδρούπολη, για να ουσιαστικά προσέχει την περιοχή, η οποία πραγματικά έχει τεράστια ευαισθησία. Και πρακτικά να μιλήσουμε, θα σας πω ότι το ΕΓΙΣ πρόγραμμα είναι 2,1 δις. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί απλά ένας άνθρωπος το ακούει απλά σαν τίτλο. Σημαίνει σκάφη, αέρες επιτήρησης, οχήματα, πτυσσόμενες γέφυρες. Ναι, αλλά πότε θα τα δούμε αυτά, κύριε Δερμετζόπουλε? Διότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται και από κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. Και πρέπει να τα δούμε αυτά να συμβασιοποιούνται και να τα δούμε και στην πράξη όμως. Χρειάζεται κάποιο περίοδο. Ήδη το 51% έχει συμβασιοποιηθεί. Αλλά υπάρχουν διαγωνισμοί που είναι βασισμένοι σε αυστηρούς κανόνες και προδιαγραφές. Δεν πρέπει να προσέχουμε τι υπογράφουν και πού πάνε τα ευρωπαϊκά και τα εθνικά λεφτά. Εγώ δεν σας προσαρμόζω. Έχουν γίνει λοιπόν παρεμβάσεις. Απλά ρωτώ. Αντιλαμβάνομαι, αλλά και εγώ, επειδή θέλω να είμαι πολύ πρακτικό στη συζήτηση που κάνουμε, γιατί παρακολουθούν οι πολίτες, θα σας πω ότι έχουν γίνει και παρεμβάσεις στο επίπεδο της πρόληψης με καθαρισμούς δασών και διάνοιξη ζωνών. Μέσα από το περιβάλλοντος υπάρχει ένα τεράστιο πρόγραμμα, το Αντινέρο, το οποίο είναι 470 εκατομμύρια, τα οποία έχουν εκταμιευτεί ήδη και έχουν γίνει τα 240 εκατομμύρια. Με άλλα λόγια, έχουν γίνει πράγματα, θα γίνουν ακόμα πολλά περισσότερα και θέλουμε και η αντιπολίτευση να συμβάλλει επικοδομητικά. Και όχι να ακούμε, παραδείγματος χάρη, τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης να θέτει την αμυντική δυνατότητα της χώρας εκκινδύνω εντελώς λαϊκιστικά. Γιατί το ποιος είναι επικίνδυνος, όπως ρωτάει ο κ. Κορίλης, εγώ του αντιστρέφω το ερώτημα. Αυτό ουσιαστικά που πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι να μην πάρουμε F-35, σύμφωνα με τη δήλωση του κ. Κασελάκη. Ας μείνουμε βέβαια για την λοιπόν, ώρα. Λοιπόν, δεν είπε βέβαια για να μην πάρουμε F-35. Είπε ότι αν παίρναμε. Ρητορικό ερώτημα ήταν στην ουσία, μάλλον τοποθέτηση, ότι αν παίρναμε ένα λιγότερο, δεν θα χανόταν η αμυντική
διάσταση η ικανότητα της χώρας, θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει αντίστοιχα πυροσβεστικά κτλ. Ώστε μάλλον γενικά όλα τα μέσα που χρειάζονται για να προλάβουμε τα χειρότερα. Πάντως, ξέρετε, δεν είναι άλλο το ένα και άλλο το δύο. Θέλω να πω, είναι άλλο τα κονδύλια και τα F-35 και η άμυνα της χώρας. Και άλλο η αντιμετώπιση. Κοιτάξτε, όμως, ακούω τον κύριο Δημητρόπουλο τώρα και στενοχωρεί ακόμα περισσότερο. Διότι νιώθει ικανοποιημένος η Νέα Δημοκρατία ότι μετά από 5,5 χρόνια έχουμε μια απορροφητικότητα που δεν ξεπερνάει το 1% σχεδόν στην πράξη, δηλαδή το χρήμα να έχει πέσει από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία προορίζονται για την θωράκιση, για τα καιρικά φαινόμενα, τις φυσικές καταστροφές κτλ. Μα πότε περιμένανε? Δηλαδή δεν κατάλαβα. Χρειαζόμαστε τόσα χρόνια για να απορροφήσουμε ένα χρήμα το οποίο υπάρχει για να προλάβουμε. Οι αρχαίοι λέγανε και είναι ό,τι πιο διαχρονικό. Κάτι το προλαμβάνει παρά το θεραπεύει. Τα χρήματα που χρειάζεται να δοθούν για να γίνουν οι αποκαταστάσεις είναι τεράστιες, δεν δίνονται ποτέ φυσικά. Και σε τελική ανάλυση θρηνούμε κάθε χρόνο χαμένες καταστάσεις. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και νιώθουν ικανοποιημένοι. Όταν νιώθουν ικανοποιημένοι, μια κυβέρνηση, ποιο λαϊκισμό κάνουμε εμείς? Δηλαδή, και προτάσεις έχουμε. Δεν ήταν ανύπαγο για τους περισβέστες παραπάνω. Δεν σας διέκοψα. Δεν σας διέκοψα. Συγγνώμη. Αφήστε με λιγάκι να ολοκληρώσω. Λοιπόν, λέω ότι χωρίς λαϊκισμούς πρέπει να δούμε πώς μπορεί να προστατευτεί η χώρα από όλα αυτά που την απειλούν. Ξέρετε, δεν είναι καλά τα πράγματα και δεν είναι μόνο οι φωτιές. Αυτό, κύριε μου, είναι μια διαπίστωση. Είναι μια διαπίστωση. Καμία διαπίστωση. Θα σας πω κάτι τώρα. Γιατί εδώ τα στοιχεία δεν είναι δικά μας, δικά σας είναι. Από τις υπηρεσίες του κράτους. Δεν είναι επηρεασμένες από το ΣΥΡΙΖΑ. Και, αν αυτή τη στιγμή το εμπορικό έλλειμμα είναι 10,5, αν το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι το μεγαλύτερο, από τα μεγαλύτερα χειρότερα ποσοστά παγκοσμίως για την ιστορία με βάση το ΑΕΠ, αν ας πούμε ο τουρισμός φέτος κατά κεφαλή ξοδεύει 3,2 λιγότερα από πέρυσι, και χάνουμε σε εξαγωγές και οι εισαγωγές μεγαλώνουν και το 70% του ΑΕΠ της χώρας γίνεται από την κατανάλωση. Δεν φαίνεται ότι θα πιάσετε το στόχο που έχετε βάλει για 2,9 ανάπτυξη φέτος. Πώς θα βρεθούν τα χρήματα για να μπορέσουμε να τροφοδοτήσουμε όλες τις ανάγκες και τις ελλείψεις που έχει η χώρα? Εσείς κάνετε ότι όλα μια χαρά πάνε, ενώ τίποτα δεν πάει καλά. Απάνω σε άμα είναι χτισμένη η οικονομία της χώρας αυτή τη στιγμή, εξακολουθεί να είναι αντιπαραγωγικό το μοντέλο και μάλιστα με τα φαινόμενα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα, πυρκαγιές, πλημμύρες. Το παραγωγικό μοντέλο της χώρας εξαφανίζεται αυτό το ελάχιστο όταν έχουμε 27%. Εντάξει. 27%, με συγχωρείτε, το 27% είναι η παραγωγική, οι εξαγωγές μας, ως αν αφαιρέσουμε τον τουρισμό, που θεωρείται, επειδή κάνει κατανάλωση, υποτίθεται ελληνικών προϊόντων, που δεν είναι ελληνικά προϊόντα. Έχουμε κρεμμύδια από την Αίγυπτο, έχουμε όλα ντομάτες και τα λοιπά από την νησία, Πολωνία, από Αυστρία, δεν ξέρω από τι που έρχονται. Άρα, και καμαρώνουμε ότι όλα καλά πάνε. Πώς πάνε καλά? Άρα, επί της ουσίας, λέτε ότι η οικονομία δεν δίνει το τράτο και δεν θα δώσει το τράτο στην κυβέρνηση να έχει κάτι παραπάνω, ένα μικρό παραπάνω για να βοηθήσει τους όποιους πληγαίνει. Με πάρα πολλά συνοδευτικά. Ακριβώς λέω ότι θα βρεθούμε σε ένα κενό οικονομικό. Λέγανε για επενδύσεις, ξένες επενδύσεις. Κατηγορούσαν εμάς όταν είμαστε κυβέρνηση 15-19 σε συνθήκες μνημονίων και με περιορισμό των πάντων οικονομικών δεδομένων, δεν έχουμε ξένες επενδύσεις. Είχαν βάλει 15% πέρυσι για να έχουμε άμεσες ξένες επενδύσεις. Πήγε στο 7 ακόμα τόσο. Και φέτος, από ό,τι φαίνεται, στο πρώτο τρίμηνο είναι 2, τόσο. Δεν θα πιαστεί, όχι, δεν θα πιαστεί. Και μάλιστα οι επενδύσεις που γίνονται, τα 7 δισεκατομμύρια τα περσινά, ήταν περισσότερα τα μισά, ήταν για ακίνητα. Δεν ήταν για που να παράγουν θέσεις εργασίας, να ενισχύουν το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, τον πλούτο της χώρας. Αυτή η κριτική έχει διατυπωθεί και από τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Σιμίτη, και τον πρώην πρωθυπουργό φυσικά. Ας ακούσουμε λοιπόν και την κυρία Μαρκογιαννάκη, τι έχει να πει σε σχέση με αυτό που έχουμε ανοίξει εδώ και για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, αλλά και για τις δυνατότητες που θα έχει η κυβέρνηση. Θα δούμε, θα ακούσουμε και πράγματα στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, υποψιάζομαι, να στηρίζει τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Ναι, θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια για τα προηγούμενα που ακούστηκαν από τον κύριο Δερμετζόπουλο σχετικά με τις αποκαταστάσεις και τις αποζημιώσεις. Είναι πραγματικά προσβολή στην κοινή λογική να λέμε ότι τώρα επί Νέας Δημοκρατίας δίνονται οι αποζημιώσεις από τη στιγμή που υπάρχει κόσμος από τη Σάμο, από το σεισμό της Σάμου, που δεν έχει αποκατασταθεί το σπίτι του, ή οι αγρότες στη Θεσσαλία αυτή τη στιγμή και σε πολλές πολλές άλλες περιοχές. Και να θυμίσω ότι παλιότερα και σαν προσωπικό μου βίωμα θα το αναφέρω, στο σεισμό της Κοζάνης, από όπου προέρχομαι και ήμουν παιδί τότε, μέσα σε ένα χρόνο είχαν γίνει όλες οι αποκαταστάσεις. Σε ένα χρόνο και κάτι σχεδόν όλες οι αποκαταστάσεις είχαν γίνει. Αυτό για την ιστορία, και κλείνω
την παρένθεση, όπως και το γεγονός που αναφέρθηκε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπαίνει γόνιμα στο διάλογο. Να θυμίσω λοιπόν ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος αξιοποιήθηκε στην πυρκαγιά της Δαδιάς από την περιφέρεια του κυρίου Δερμετζόπουλου, είναι έργο ΠΑΣΟΚ, είναι πρόταση είναι εισηγητή ο Νίκος Ανδρουλάκης όσο ήταν ευρωβουλευτής. Ήταν ο κύριος εισηγητής του συγκεκριμένου μηχανισμού. Μπορώ να απαντήσω 2 δευτερόλεπτα, αν δεν είναι πρόβλημα. Λοιπόν, ήταν εισηγητής του συγκεκριμένου μηχανισμού πολιτικής προστασίας, ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας, ο οποίος δυστυχώς εδώ στην περίπτωση της Αττικής δεν ενεργοποιήθηκε έγκαιρα. Και είδαμε τις ευρωπαϊκές δυνάμεις να μπορούν να φτάσουν αφού είχε μπει το φαινόμενο σε ύφεση. Από εκεί και πέρα όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η πολιτική αυτή, η τακτική αυτή της Νέας Δημοκρατίας είναι πράγματι συνέχεια και όλων των υπολείπων πρακτικών της και στην οικονομία. Προφανώς και εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα. Όλοι μας βιώνουμε την ακρίβεια, όλοι μας βιώνουμε την ανεπάρκεια της κυβέρνησης να μπορέσει να μειώσει τις τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα, στο κόστος στέγασης. Έχει γίνει αφόρητη η ζωή των Ελλήνων και είμαστε τώρα εδώ μέσα στην τουριστική περίοδο, μάλλον κλείνοντας η τουριστική περίοδος πια, όπου πολλοί Έλληνες δεν κατάφεραν να πάνε διακοπές φέτος. Τακτοπλοϊκά είδαμε ότι είναι στα ύψη. Είναι λοιπόν μια σειρά από ζητήματα στα οποία δεν έχει καταφέρει η κυβέρνηση να δώσει καμία ρεαλιστική απάντηση. Δείχνει ότι δεν είναι και προτεραιότητά της να ωφελήσει τους πολλούς. Η προτεραιότητά της είναι να συντηρήσει συγκεκριμένα ολιγοπόλια, να ωφελήσει τους λίγους σε σχέση με τους πολλούς. Να δώσουμε την ευκαιρία στον κύριο Δημερτζόπουλο να απαντήσει σε αυτό για το οποίο είπατε σε σχέση με την περιοχή εκεί στον Εύρο. Ωραία. Επειδή το έχω ξανακούσει το επιχείρημα, δεν ισχύει. Δηλαδή, καταρχήν ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας ξεκίνησε το 2001 στην Ευρώπη. Αυτό το οποίο αναφέρει κύριε Μαρκογιάννη και λυπάμαι γιατί δεν ισχύει. Εκτός άμα έκανε μια τοποθέτηση 5 λεπτών σαν εισηγητής. Ήταν εισηγητής ο κύριος Ανδρουλάκης για να μπορέσουν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις να συμβάλλουν όταν έχουν μια τέτοια πυρκαγιά όπως έγινε στην Εύβοια την φορά που ενεργοποιήθηκε και στη συνέχεια και στη Δραδιά. Απλά σας λέω, επαναλαμβάνω και πάλι ότι δεν την ενεργοποίησε έγκαιρα. Θέλετε να απαντήσω. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω και πάλι ότι έχετε άδικο. Είπατε ότι είναι έργο ΠΑΣΟΚ, δεν έχει καμία σχέση, ούτε καν έργο του κ. Ανδρουλάκη είναι. Το να κάνεις μια εισήγηση 5 λεπτά δεν σημαίνει ότι υιοθετείς ουσιαστικά και το όλο. Τώρα δεν νομίζω ότι είναι σημείο στο οποίο αναφέρεστε πρέπει στο rescue. Είναι το rescue, βέβαια. Yes. Μισό λεπτό, κύριε Μαρκογιαννάκη. Επιτρέψτε στον κύριο Δημερτζόπουλο να απαντήσει για λίγο, γιατί δεν είναι και τόσο μείζονο σημασία αυτό. Δεν είναι μείζονο. Φυσικά, απλά για αποκατάσταση αλήθεια, το 2017 το Rescue ήταν στο κεντρικό προγραμματισμό του κύριου Juncker ως πρόεδρος, στο σχέδιό του, στο προγραμματικό του σχέδιο. Και ουσιαστικά ο επίτροπος, ο αρμόδιος, ήταν ο κύριος Στυλιανίδης, ο Χρήστος Στυλιανίδης, ο τωρινός υπουργός ναυτιλίας. Το να έχει κάνει μια εισήγηση 10 λεπτά, και εγώ ήμουν εισηγητής στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τη δημιουργία ενός κέντρου έρευνας και τεχνολογίας, που παρεπιπτόντως ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε το να συμμετέχει ως στρατός ουσιαστικά στην πολιτική προστασία. Έτερον εκάτερον. Ήθελα όμως προς αποκατάσταση αλήθειας, δεν ισχύει αυτό το οποίο είπε η κυρία Μαρκογιαννάκη, γιατί αναφέρθηκε σε μια περιοχή στη Δαδιά όντως που υπήρχε λοιπόν πολύ σημαντική συμμετοχή. Εντάξει, δεν είναι το μείζον. Δεν είναι το μείζον. Δεν είναι το μείζον. Δεν είναι το μείζον. Από την επόμενη ημέρα. Ποιο ρόλο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το συγκεκριμένο. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Όσον αφορά το κομμάτι τη οικονομία που αναφέρθηκε. Ναι, κύριε Δερμετζόπουλε, γρήγορα γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Για να πάμε σε όλου του καλεσμένου μα και να. Πολύ γρήγορα. Ένα τελευταίο σχόλιο. Προχωρήσουμε. Ένα τελευταίο όσον αφορά το κομμάτι της οικονομίας. Προφανώς θα πρέπει να περιμένουμε και τις νέες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από την έκθεση. Βλέπουμε ότι κάθε φορά πλέον στην έκθεση εξαγγείλονται μέτρα τα οποία είναι με βάση τον προϋπολογισμό, με βάση το τι μπορεί να σηκώσει ο προϋπολογισμός μας υπό αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Εγώ θα υπενθυμίσω σε όλους τους συνομιλητές, αλλά και στους ανθρώπους οι οποίοι μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, ότι από την πρώτη τετραετία έχουν μειώσει 50 φόρους και πλέον είμαστε στο στάδιο το οποίο διατηρούμε σε κάποιους φόρους τις μειώσεις αυτές. Έχουν ελεγχθεί στα πλαίσια αυτής της ακρίβειας 35.000 επιχειρήσεις και έχουν επιβληθεί πρόστιμα 19,6 εκατομμύρια, τα οποία βλέπουμε ότι πολλές τιμές έχουν παραμείνει ουσιαστικά χαμηλές ή οδεύουν προς τα εκεί. Προφανώς υπάρχει το πρόβλημα, δεν αμφιβάλλω,
Αλλά όσον αφορά την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι κάναμε αυτή την επανεκκίνηση. Εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι αυξήσαμε έπειτα από 12 χρόνια τις συντάξεις, τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Εκεί οδεύουμε, έχουμε τέτοια στόχευση στο τέλος της τετραετίας να παραδώσουμε ακόμα ψηλότερους καθόδους μισθούς και μέσους μισθούς. Προφανώς δεν είναι εύκολη άσκηση και σίγουρα δεν. Ωραία, κύριε Δημετζόπουλε, είναι και γνωστά αυτά. Κύριε Σκορίνη, ένα τελευταίο σχόλιο. Επαναλαμβάνω ότι εξακολουθούν να αυτοθαυμάζονται όταν τα στοιχεία τους διαψεύδουν συνεχώς. Ένας στους τέσσερις σχεδόν Έλληνες είναι στα όρια της φτώχειας και κάτω από τη φτώχεια. Ένας στους δύο δεν μπορεί να πάει να κάνει διακοπές. Η ποιότητα της ζωής, όλοι οι δείκτες που μετράνε την ποιότητα ενός λαού, είμαστε σχεδόν, συναγωνιζόμαστε με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Μας έχουν ξεπεράσει όλα. Και εξακολουθούν να λένε ότι όλα πάνε καλά. Αυτό είναι το Άρα, πρόβλημα, να ξέρετε. Όταν δεν βλέπεις το πρόβλημα, να πεις ναι, ρε παιδιά, υπάρχουν προβλήματα. Δεν μπορούμε σε όλα να τα αντιμετωπίσουμε. Θα δούμε τι θα κάνουμε σε αυτό. Αυτοί λένε ότι όλα καλά πάνε. Ενώ τίποτα δεν πάει καλά στην ουσία. Εκτός από τους. Μην ανοίξουμε νέα αντιπαράθεση τώρα. Δεν υπάρχει πολύ χρόνο. Ολοκληρώσει. Εκτός από τα υπερκέρδη των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών και οι ακρίβειες που έρχονται που θα καταναλώσουν ακόμα περισσότερο το ελάχιστο εισόδημα ποιότητα ζωής του Έλληνα πολίτη. Ωραία. Δεν είναι κοινωνιολογία. Κυρία στιγμία. Μαρκογιαννάκη, ένα τελευταίο σχόλιο από εσάς, από την κυρία της συντροφιάς, για να κλείσουμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πολύ σύντομο σχόλιο. Εγώ ένα σχόλιο, ναι. Το γεγονός ότι έχουν μπει κάποια πρόστιμα τα οποία είναι στην ουσία χάδι σε σχέση με τα υπερκέρδη των εταιριών, τους δίνουν το σήμα, θα έλεγε κανείς, ότι ναι, μπορείτε να συνεχίζετε να κερδίζετε εις βάρος των πολιτών και εμείς σας με ένα μικρό πρόστιμο θα είμαστε εντάξει απέναντί σας. Ωραία. Δεν λοιπόν. Είναι αυτό πολιτική. Δεν είναι επίσης πολιτική το να λέμε ότι αυξάνονται οι μισθοί, ενώ στην ουσία έχει πέσει η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων λόγω των μεγάλων αυξήσεων και είναι η δεύτερη χειρότερη στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Και για τις εντάξεις που αναφέρθηκαν, εμείς στο ΠΑΣΟΚ έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις και για την επαναφορά του ΕΚΑΣ για χαμηλούς συνταξιούχους, για 350.000 χαμηλούς συνταξιούχους και για την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Μάλιστα. Οπότε καλό είναι τις προτάσεις μας και να τις ακούν, αλλά και να μπορέσουν να τις υιοθετήσουν κάποιες. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστούμε όλους.